Την περαιτέρω στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού αποφάσισε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, εγκρίνοντας συνολικά τρεις προτάσεις που κατέθεσε ο Υπουργός Εργασίας Ζέτα Μιλανίδου, ενώ μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησης αποφασίστηκε και η επέκταση της άδειας μητρότητας. Θα αυξηθεί η άδεια μητρότητας για το δεύτερο παιδί από 4 μήνες σε 5 μήνες. Και για την απόκτηση του τρίτου παιδιού και πάνω θα αυξηθεί σε 6 μήνες. Πέραν της επέκτασης της άδειας μητρότητας, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε παράλληλα την επέκταση καταβολής των ληξί πρόθεσμων οφειλών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε 54 δόσεις, έτσι ώστε να μην επιβληθεί οποιοδήποτε πρόστιμο, ενώ θα αναστέλλονται και ποινικές διώξεις από την νομική υπηρεσία. Επιπλέον, αποφασίστηκε επαναπροκήρυξη των σχεδίων στήριξης των εργαζομένων για τον μήνα Μάιο, δαπάνης ύψους 40 εκατομμύριων ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης του 60% του μισθολογικού κόστους. Θα προκηρυχθούν τα 8 σχέδια της πλήρους αναστολής εργασιών, της μερικής αναστολής εργασιών, της φροντίδας των αυτοεργοδοτουμένων, το ανεργιακό επίδομα. Το Υπουργικό Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι φιλοζωικές οργάνωσεις στον τόπο μας, αποφάσισε την καταβολή χορηγίας ύψους 10.000 ευρώ σε κάθε φιλοζωική οργάνωση, η οποία διατηρεί καταφύγιο ζώων. Θα πρέπει λοιπόν τα καταφύγια να αναβαθμιστούν και ακριβώς η χορηγία η οποία ανέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο προς τις φιλοζωικές οργανώσεις αποσκοπεί στο να στηρίξει τις φιλοζωικές οργανώσεις να αναβαθμίσουν τα καταφύγια τα οποία διατηρούν. Σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας, τα καταφύγια ζώων που ενδιαφέρονται για το σχέδιο θα πρέπει να συναντούν με τις ελάχιστες απαιτήσεις της νομοθεσίας που εγκρίθηκε πρόσφατα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση στοχεύει και στην αναβάθμιση του οδικού δικτύου, με το Υπουργικό να εγκρίνει σήμερα την υπογραφή συμφωνίας δανείου ύψους 112 εκατομμυρίων ευρώ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση του έργου National Roads Project, ενώ η συνολική επένδυση είναι ύψους 224,4 εκατομμυρίων ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, στο έργο περιλαμβάνονται φάσεις των ακόλουθων μεγάλων οδικών δικτύων, τα οποία και αποτελούν προτεραιότητα για την Κυπριακή Δημοκρατία. Πρώτον, είναι ο νότιος περιφερειακός αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας. Δεύτερο, είναι ο αυτοκινητόδρομος Λεμεσού Σαϊτά. Τρίτο, είναι ο αυτοκινητόδρομος Πάφου Πόλης Χρυσοχούς. Και τέταρτο έργο, είναι το οδικό δίκτυο του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού. Στο μεταξύ, χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας πως η αντιπολίτευση δεν κατέθεσε καμία ουσιαστική πρόταση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Δημοκρατικού Κόμματος, το οποίο επανήλθε επιχειρώντας να διαψεύσει τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, καταθέτοντας 20 σημεία προτάσεις τις οποίες, όπως υποστηρίζει, είχε υποβάλει ενώπιον της κυβέρνησης. Κατά τα άλλα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δηλώνει ότι δεν άκουσε καμία πρόταση από το Δίκο. Φαίνεται ότι με τον ίδιο τρόπο που έχασαν τις νοματεύσεις που ακόμα ψάχνουν, έτσι έχασαν και τις εισηγήσεις μας. Με τον Μιχάλη Δαμιανού να υποστηρίζει πως αν η κυβέρνηση εφάρμοζε τις προτάσεις του Δημοκρατικού Κόμματος, η οικονομία θα βρισκόταν σε καλύτερη κατάσταση.